συγγνώμη για τα λάθη που είδατε στα πιάτα μας. Ήταν παραπάνω δύσκολο από όσο υπολογίζαμε κι εμείς, νομίζω. Και πέσαμε σε παγίδες που είχαμε πέσει και στο παρελθόν. Ρόνερ, κλασικό παράδειγμα. Ήταν σφάλματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει. Ευχαριστούμε και την Τραστέλη και για το feedback. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμο. Είσαστε νέοι, δεν έχετε εμπειρίες. Και γι' αυτό πρέπει να είσαστε ακόμα πιο ταπεινοί απέναντι σε δύσκολα υλικά. Ο Φασιανός είναι δύσκολο υλικό. Αλλά ήταν πραγματικά μια δοκιμασία η οποία έπρεπε να σας ξεχωρίσει στο στάδιο που βρίσκεστε. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τραστέλης μας έφερε σε μια μηχανία με το Μανώλη. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά που είπε έχει δίκιο, ότι τα πιάτα μας, στα πιάτα μας δεν βρήκε απολύτως τίποτα. Για να το λέει ένας τέτοιος άνθρωπος που είναι τόσο μεγάλος στη γαστρονομία, έχει δίκιο. Νομίζω ότι το πιο βασικό από αυτά που είπε ο κύριος Τραστέλης έχει να κάνει με το, με το θέμα της ειλικρίνειας. Mm-hmm. Έχετε ένα πρόβλημα, δηλαδή απαντάτε διπλωματικά. Στη μαγειρική δεν χρειάζεται αυτό. Δηλαδή, ειδικά όταν έχει γίνει ό,τι έχει να γίνει, όταν έχει τελειώσει η μαγειρική, δεν πρόκειται εμείς να βάλουμε μια άλλη βαθμολογία ή να αλλάξουμε την άποψή μας. Εμείς θα δοκιμάσουμε και θα βάλουμε το βαθμό που είναι να βάλουμε. Βασικά, προσπαθώ να είμαι ειλικρινής από την αρχή μέχρι το τέλος αυτού του διαγωνισμού. Δεν προσπάθησα ποτέ να κρύψω οτιδήποτε. Δεν είπε κανείς. Πάλι μην το παρεξηγούμε. Δεν είπε κανείς. Δεν καθόλου. Όχι. Πρέπει να δείτε το σημείο. Μην χάσετε το πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό. Ακούστηκε από πολλά μέλη. Όλα καλά, όλα τα πιάτα μου άρεσαν εμένα. Και τη μπλε και τη κόκκινη ομάδα, σωστά. Ναι, σωστά. Και από σένα. Από μένα δεν ακούστηκε. Και ήθελα να καταλήξω ότι είναι το αντίθετο. Ότι όταν ξέρει ότι έχουν πάει στραβά πράγματα σε όλα τα πιάτα. Έδωσε ξεκάθαρη απάντηση. Συμφωνώ σε αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί δεν μου άρεσε τρελά. Αν μπορούσα να αλλάξω πράγματα και στα τρία. Δεν βάζω κανένα πιάτο πάνω από τα άλλο. Όλα βάλαμε τα δυνατά μας κτλ. Και όταν ερχόμαστε εδώ και καταλήγουμε στο εξή, συμφωνούμε και οι τέσσερι στο εξή. Ότι σήμερα, παιδιά, δεν φάγαμε καλά. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε και τα λάθη σας και να τα διορθώσετε και να μην τα ξανακάνετε. Δεν χωράνε και πολλές δικαιολογίες, γιατί υπάρχουν αιτιολογίες για το τι μπορεί να πήγε κάτι στραβά, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν διατεθειμένοι να τα ακούσουν. Η ουσία ήταν διαφορετική, αυτό που μας είπαν, ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ειλικρινείς, πιο ευθύς στις απαντήσεις μας και να κάνουμε αυτοκριτική. Νομίζω αυτά τα τρία είναι τα πιο σημαντικά. Έχετε άλλη μια ευκαιρία. Για να εξηλαιωθείτε. Γιατί αυτή η τελευταία ομαδική δοκιμασία δεν τελειώνει εδώ. Μιλήστε με τις ομάδες σας, συγκεντρωθείτε και τα λέμε αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Βόμβα μεγάλη. Εντάξει, θα έπρεπε να γινόταν αφού δεν ήταν ευχαριστημένοι. Μας δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία. Το πρόβλημα θα ήταν να μην είχαμε δεύτερη ευκαιρία και να πηγαίναμε στον τάκο έτσι κατευθείαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χάρηκα για τη γνωριμία και συγγνώμη που για το αποτέλεσμα που δεν ήταν τόσο καλό για το επίπεδο που βρισκόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Καλή σας κούραση. Αυτό που είπαν οι κριτές ότι πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική συμβαίνει. Καλό θα ήταν να πάμε ξανά συμβούλιο για να υπάρχει ένας διάλογος ή τουλάχιστον να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι διάλογο, δηλαδή τι πετύχαμε, ξέρω. Είμαι πολύ περίεργος να μάθω τι πήγε σωστά. Τίποτα. Από ό,τι κατάλαβα, τίποτα. Το κεφάλι κάτω. Ωραίες ιδέες. Να μαγειρέψουμε όμορφα.